Με μια αίσθηση απογοήτευση έπεσε σήμερα η αυλαία των Πανελλήνιων Εξετάσεων, καθώ τα θέματα στη χημεία στα οποία κλήθηκαν να απαντήσουν υποψήφοι, από μερίδα εκπαιδευτικών κρίθηκαν ω τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών. Ο βαθμό δυσκολία ήταν αυξημένο, γεγονό που διαμορφώνει ενισχυτικά το σενάριο περιπτώσει ακόμη και των βάσεων εισαγωγή σε σχολέ. Ε, σε σχέση με του μαθητέ του θετικού προσανατολισμού, νομίζω σήμερα είχαμε ε, το δυσκολότερο διαγώνισμα χημεία των τελευταίων ετών. Αυτό σίγουρα θα επηρεάσει τα πράγματα σε σχέση με τι βάσει. Των επιστημών ε, υγεία και των θετικών και τεχνολογικών επιστημών. Στην οικονομία τα θέματα ήταν αναμενόμενη δυσκολία και πάντω διαχειρίσιμα από του υποψηφίου, που εφόσον είχαν προετοιμαστεί καλά, θα μπορούσαν να πετύχουν ακόμη και το άριστα. Τα παιδιά του τέταρτου επιστημονικού πεδίου διαγωνίστηκαν στο Μάθημα τη Οικονομία, όπου τα πράγματα ήταν, θα έλεγα, αναμενόμενα, με ένα μέτριο βαθμό δυσκολία. Εκείνοι που έχουν προετοιμαστεί καλά είχαν τη δυνατότητα σήμερα να αγγίξουν το άριστα. Τα σενάρια περιπτώσει των βάσεων αρχίζουν ήδη να διαμορφώνονται ω σκέψει με βάση τη δυσκολία των θεμάτων στη χημία, τη φυσική και τα αρχαία. Χωρί αυτό πάντω να μπορεί να οδηγήσει με ασφάλεια μια ξέφρενη κούρσα μείωση στι βάσει εισαγωγή γενικευμένα των σχολών. Πάντω, από τι πιθανέ εκτιμήσει που γίνονται, είναι το αποτέλεσμα που δύναται να έχει η κατάργηση των συντελεστών βαρύτητα μαθημάτων, που μπορεί και να δικαιολογήσει μια πτώση βάσεων στι χαμηλόβαθμε κυρίω σχολέ, που όμω και πέρυσι είχαν σημειώσει αντίστοιχη μείωση. Σε γενικέ γραμμέ αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να συγκρίνουμε δυσκολία θεμάτων φετινών και περσινών, μόνο αυτό. Όντω έχουμε ε, δυσκολότερα θέματα και στη φυσική και στη χημεία για τα παιδιά των θετικών σπουδών και ίσως λιγάκι πιο δύσκολα στα αρχαία ελληνικά. Αυτό ίσως ε, όντω να πιέσει τις βάσεις προς τα κάτω, όμως ας μην ξεχνάμε ότι η περσινή χρονιά ήταν μια χρονιά που οι βάσεις σημείωσαν ήδη πτώση που σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτή την παρατήρηση. Από την άλλη υπάρχει ένας παράγοντας καινούριο που δεν μπορούμε να προσμετρήσουμε τι θα επιφέρει στις βάσεις και αυτό έχει να κάνει με την κατάργηση των συντελεστών σε δύο μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Ίσως αυτό να ευνοήσει εκείνους που δεν θα κάνουν μεγάλες επιδόσεις. Ίσως αυτό να σημαίνει κάτι για τις βάσεις των χαμηλόβαθμων τμήματων τα οποία να κρατηθούν χαμηλά. Σε ό,τι αφορά του υποψήφιου, στο Νεπάλ ολοκληρώνουν τι εξετάσει την ερχόμενη 3η 30η ιουνιου ενώ αμέσω μετά από 1η έω και 13 Ιουλίου τη σκητάλη θα πάρουν οι εξετάσει των ειδικών μαθημάτων αρχή γενομένη με τα αγγλικά.